Γεια σας! Σήμερα θα κάνουμε το Q&A που σας υποσχεθήκαμε. Ωραία και... Περίμενε! Πριν πεις οτιδήποτε άλλο, κάτι ξεχάσαμε. Και θέλουμε να σας ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, να περνάτε καλά όλες τις γιορτές. Με τρώτε πολύ και όλα τα σχετικά. Λοιπόν... Σε ξέχασα! Λοιπόν, έχετε κατοικίδιο ζώο? Κατερίνα, έχεις αδέρφια? Αντωνία, πού πας διακοπές? Σας αρέσει πιο πολύ να βάζετε κραγιόν ή σκιά? Και αγαπημένο συγκρότημα. Αν έχουμε κατοικίδιο ζώο. Ναι, εγώ έχω τουλάχιστον. Κι εγώ έχω. Ναι, την αδερφή μου. Τον έχετε γνωρίσει κιόλας. Εδώ έχει πάθει. Ας φύγω λίγο από το πλάνο, καλύτερα. Έχει πάθει αμόκα αυτή τη στιγμή, γιατί τον είχαμε έξω τόση ώρα. Και είναι ο Όλαφ και τον ξέρετε. Έχει μεγαλώσει πολύ από ό,τι παρατηρήσατε και δεν μπορώ να τον κρατήσω άλλο. Έχω μια αδερφή. Είναι 9 χρονών. Τη λέμε Κωνσταντίνα. Έχουμε 10 χρόνια διαφορά. Αυτά. Πού πάω διακοπές? Το στανταράκι κάθε χρόνο Χαλκιδική. Λιώνω σε Χαλκιδική στο πρώτο πόδι κάθε χρόνο. Και μετά την προκύψη. Λιώνουμε, μαζί λιώνουμε. Και μετά την προκύψη. Νομίζω κραγιόν. Φορά το τέτοιο. Και εγώ κραγιόν. Και αγαπημένο συγκρότημα. Έχει. Όχι. Και εγώ δεν έχω κάποιον έλεγχο. Θα πούμε. Πώς γνωριστήκατε και πόσα χρόνια είστε φίλες? Είμαστε στο ίδιο σχολείο, ξέραμε μία την άλλη, δεν κάνουμε παρέα. Γνωριζόμασταν από το γυμνάσιο. Ναι, αυτό εννοώ. Ναι, στο γυμνάσιο γνωριζόμασταν τελείως φατσικά και απλά ανακαλύψαμε ότι παραθερίζουμε στη Χαλκιδική στο ίδιο μέρος. Οπότε είμαστε από την ίδια περιοχή, στο ίδιο σχολείο και γνωριστήκαμε στη Χαλκιδική. Δευτέρα γυμνασίου. Καλοκαίρι Δευτέρα. Πώς προέκυψε το όνομα Φράουλες 22? Καταρχήν είχαμε βγάλει ένα βίντεο και είπαμε θα το ανεβάσουμε δε και καλά, δεν μας νοιάζει. Και ήταν εκείνη τη στιγμή που είπαμε: ωραία, κάνουμε κανάλι. Και επειδή εγώ εκείνη τη χρονιά είχα πάει κατασκήνωση και την κοινότητά μου την έλεγαν Καραμέλες. Και είπαμε να βγάλουμε κάτι παραπλήσιο και μας είπε έτσι τυχαία το Φράουλες. Πήγαμε να βάλουμε Φράουλες, αλλά δεν γινόταν γιατί το κάθε όνομα είναι μοναδικό. Οπότε πρέπει να βάλουμε και έναν αριθμό. Και μας ήρθε το 22, επειδή είναι ο αγαπημένος αριθμός Αντωνίας. Συνεπώς, χάρη στην Αντωνία έχουμε όνομα. Αν ήσασταν φρούτα, τι φρούτα θα ήσασταν? Νομίζω Φράουλες. Νομίζω ότι δεν θα ήμουν Φράουλες σε καμία. Αλήθεια. Είναι, εγώ θα ήμουν η Νεκταρίνη. Κεράση. Πέρα από το Φράουλες, και εγώ θα ήμουν η Νεκταρίνη ή Πεπόνι. Αγαπημένο χρώμα και τι σπουδάζετε? Ένα έτσι μπλε πράσινο, βεραμάν, τυρκουάζ, τέτοιο χρώμα. Και σπουδάζω εφαρμοσμένη πληροφορική στο Παμάκ. Εμένα αγαπημένο χρώμα είναι το τυρκουάζ και σπουδάζω ιατρική στο Απιθύτα. Σε ποια πόλη μένετε και τι ηλικία έχετε? Μένουμε στη Θεσσαλονίκη και είμαστε 19 χρόνια. Η Αλεξία παίρνει το βραβείο της καλύτερης ερώτησης, γιατί λέει τι μουσική ακούμε, ποιο είναι το αγαπημένο μας βιβλίο και ποια είναι η αγαπημένη μας σειρά, ταινία. Η μουσική. Στο σπίτι κυρίως ξένα, αλλά γενικά μπορώ να ακούσω τα πάντα εκτός από τα πολύ extreme. Αγαπημένο βιβλίο. Θα πω από αυτά που διάβασα τελευταία, το Joyland του Stephen King, αλλά γενικά πολλά βιβλία μου αρέσουν. Μ' αρέσει πολύ το Pretty Little Liars και το Grey's Anatomy. Και στη ταινία θα πω το Hugo. Για εμένα. Τη μουσική ακούω, συμφωνώ με την Αντωνία. Αγαπημένο βιβλίο, η Μάγισσα του Πορτομπέλο, είναι του Πάολο Κοέλου. Αγαπημένη σειρά, είναι του Vampire Diaries, εντάξει. Το ξέρετε πλέον όλοι. Δεν ξέρω αγαπημένη ταινία. Σωρά. Και επίσης, ναι, για αγαπημένο βιβλίο μου άρεσε πάρα πολύ και το The Fault in Our Stars. Πάρα πολύ. Ποια από τις δύο σκέφτηκε πρώτα να κάνετε βίντεο? Βασικά έτυχε αυτό, ξέρω εγώ, που τραβήξαμε ένα βίντεο και είπαμε άντε το ανεβάζουμε. Και μετά και οι δύο θέλαμε έτσι, επειδή βλέπαμε πολύ βίντεο στο YouTube, αντί για τηλεόραση βλέπαμε συνέχεια βίντεο παλιά. Γιατί κάνετε βίντεο κάθε Δευτέρα και όχι άλλες μέρες? Γιατί παιδιά μου η Δευτέρα είναι χάλια μέρα. Δευτέρα sucks, δηλαδή ξεκινάει εβδομάδα, γιατί δουλεύεις εσύ που με βλέπεις τώρα, μπορεί να διαβάζεις, μπορεί να πας σχολείο. Μπορεί όλα αυτά και βλέπεις μετά ένα βίντεο και χαίρεσαι ρε παιδί. Να πάει καλά η εβδομάδα, να ξεκινήσει καλά η μέρα, όλα. Και επίσης για να κάνουμε το edit του Σαββατοκύριακο και για να έχουμε ένα πρόγραμμα σε αυτό το κανάλι. Γιατί αν ήταν να ανεβάζω όλα τα δάση. Αν δεν έχεις πρόγραμμα και επειδή έχουμε και πολύ διάβασμα, δουλειές και όλα αυτά, θα ανεβάζαμε μία φορά τα δύο. Γιατί της Κατερίνας δεν της αρέσει το 10-2. Ναι. Δεν ισχύει. Δεν ξέρω πού το έβγαλε το συμπέρασμα. Εξήγησέ μας αν θέλεις από κάτω. Τι δουλειά κάνετε ή τι σπουδάζετε? Τι σπουδάζουμε, σας είπαμε. Και δουλειά, εγώ είμαι δασκάλα σκάκι. Εγώ δουλεύω τον κόσμο. Μελομακάρονα ή κουραμπιέδες? Με το 3. Ωραία. 1, 2, 3. Μελομακάρονα! Δεν ήξερα, σα αρέσει να δουλειά. Δεν μου αρέσουν οι κουραμπιέδες. Βασικά έχω χρόνια να πάω κουραμπιέδες. Δεν θυμάμαι αν μου αρέσουν. Γι' αυτό τους αποφεύγω για κάποιον άγνωστο λόγο. Επειδή θα δοκιμάσω, έχω πολλά χρόνια να δοκιμάσω και δεν θυμάμαι αν μου αρέσει ή όχι. Πιστεύετε στον Άι Βασίλη?
Εννοείται. Τι ερώτηση ήταν αυτή. Βλέπετε Μάνα εξ ουρανών. Εγώ. Εγώ όποτε το πετυχαίνω το βλέπω, αλλά όχι. Συνέχεια. Κάνετε βίντεο στο YouTube. Όχι. Φεντέλα. Πολύ αστείο. Τι μάρκα κινητά έχετε? Samsung έχουμε και οι δύο. Να τα. Μοιάζει. Ποιο είναι το μυστικό της ευτυχίας? Εγώ νομίζω ότι το μυστικό της ευτυχίας είναι να κάνεις πράγματα που θέλεις χωρίς να σε περιορίζουν οι λίθοι λόγοι του στυλ τι θα πει αυτός και τι θα πει εκείνος και να κάνεις μια δουλειά που αγαπάς, να έχεις την οικογένειά σου, τους φίλους σου. Να ζεις με τα αγαπημένα σου πρόσωπα, ναι, να έχεις αγάπη στη ζωή σου και όχι μόνο, γενικότερα και με τους φίλους σου και αυτά, ναι, με τα κοντινά σου πρόσωπα, να περνάς καλά, να μην στεναχωριέσαι πολύ με μικροβλακίες που γίνονται, γιατί η ζωή είναι μικρή και να τυχαίες. Πότε θα σταματήσετε να κάνετε βίντεο? Ναι. Προς το παρόν θέλουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε βίντεο όπως συνεχίζουμε κτλ. Από εκεί και πέρα, ό,τι τύχει. Μας βγάλει ο δρόμος. Σας αρέσει η Ariana Grande? Και αν είναι μεγαλύτερη, μπορείτε να πείτε γεια σε τα γλώσσα. Η Ariana Grande. Τα τραγούδια της τα πολύ γνωστά, τα ξέρουμε και είναι ωραία. Δηλαδή θα τα ακούσεις στο ράδιο. Γενικά, σαν προσωπικότητα και τέτοια, εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Ούτε εγώ ξέρω. Αλλά γενικότερα έτσι τα τελευταία τραγούδια και αυτά. Στο επίπεδο που την ξέρουμε δηλαδή, ναι. Καλή. Ποια είναι μεγαλύτερη? Εγώ έχω γενέθλια στις 1 Φεβρουαρίου. Και η Κατερίνα γίνει γλαστής 5 Μαΐου. Νόμιζα περίμενες και αυτό το πω εγώ και λέω. Μπορείτε να πείτε γεια σε 7 γλώσσες. Νομίζω συνδυαστικά μπορούμε. Ναι. Γεια. Χάι. Χαλό στα γερμανικά. Όλα στα ισπανικά. Σαλού. Στα γαλλικά. Σαλού. Στα γαλλικά. Χέι στα σουηδικά. Και μία ακόμη γλώσσα. Μία ακόμη γλώσσα που έχουμε πει. Ηλία, ξέρεις κάνα γεια σε καμιά γλώσσα περιεργή? Ψάχνει τώρα. Привет. 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 Старался. Мама, не мама. Адония, пес и нарфе. Все там где-то ели, там и рот. Все это так. Адония, турма на тарабугаске, Катерина, по писану хореви. Эротиси είναι το βίντεο, Q&A, οπότε όχι είναι. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita. Una boca de gracia, una boca de gracia, arriba y arriba, ahí arriba y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Αυτή ήταν λοιπόν η ερώτηση που είχατε για εμάς. Ελπίζουμε να μην ξεχάσαμε καμία. Μας άρεσε που κάνουμε αυτό το βίντεο, συνεπώς θα το ξανακάνουμε. Ευχαριστούμε που το είδατε. Θα σας ξαναδούμε πάρα πολύ σύντομα. Ναι, ναι. Και αυτά. Εάν φτάσετε μέχρι εδώ, ευχαριστούμε που μας αντέξατε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Κάντε εγγραφή τώρα! Και τι άλλο μου πεις να πω?